κυπριακή παγκόσμια πρωτοτυπία για κάποιες από τις 43 προσφυγικές πολυκατοικίες με εκατοντάδες διαμερίσματα που κρίθηκαν ως επικίνδυνες και ακατάλληλε ακόμα και για επιδιόρθωση και που πρόκειται να κατεδαφιστούν, οι αρχέ θεώρησαν ότι έπρεπε να ξοδέψουν αρκετά χρήματα του φορολογουμένου για θερμοσύμφωνε και νέα παράθυρα, μόλι πριν από τρει μήνε. Το αποκάλυψε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Προσφύγων τη Βουλή, σημειώνοντα πω και ήδη ένυκε, απώρησαν, γνωρίζοντας πως οι διένοικοι απόρρισαν, γνωρίζοντα πω οι πολυκατοικίε κρίθηκαν κατεδαφιστέ μετά από έλεγχο τη πολεοδομία. Εν πρώτη λοιπόν, τοποθέτησαν ολοκένουριου θερμοσύφωνε οι οποίοι αξίζουν πάρα πολλά λεφτά. Και ξέρετε ότι αυτοί δεν θα μεταφερθούν αλλού. Εφόσον κατεδαφιστεί η πολυκατοικία, πιθανόν να πάει για παλιωσίδερα. Υπάρχουν πολυκατοικίε που πολύ πρόσφατα τοποθέτησαν σε όλα τα παράθυρα. Αλουμίνια. Και οι άνθρωποι ήταν έκπληκτοι γιατί έγιναν αυτέ οι επενδύσει. Κατά τη συνεδρία τη Επιτροπή, συζητήθηκε και το θέμα 15 νοσοκόμων, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν την περίοδο τη πανδημία να εργάζονται συνεχώ υπερορίε. Αλλά τώρα το κράτο θεωρεί πω υπερεύησαν τα εισοδηματικά κριτήρια και αποκλείονται από τα στεγαστικά προσφυγικά σχέδια. Για ακόμα μια φορά, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια ψυχρή, μη ευέλικτη δημόσια ανυπηρεσία που εφαρμόζει το γράμμα και όχι το πνεύμα του νόμου. Τα μέλη της πλειοψηφίας της Επιτροπής εξέφρασαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τον υποαναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νόμο που αφορά τους ελέγχους στατικής επάρκειας τουρκοκυπριακών υποστατικών πριν από την παραχώρησή τους σε χρήστες.